Και βέβαια αυξημένες οι ανάγκες και για αίμα, πολλές οι εθελοντικές δράσεις για αιμοδοσία, με επίκεντρο την αιμοδοσία, και βέβαια μπροστά βγαίνει ο αιματοκρίτης. Να συνομιλήσουμε και να κλείσουμε αυτό το μέρος με την Ειρήνη Γεργιανάκη, είναι η πρόεδρος του αιματοκρίτη. Κυρία Γεργιανάκη, να σας ευχαριστήσω. Καλησπέρα σας. Εμείς σας ευχαριστούμε. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε. Οι εθελοντικές δράσεις του αιματοκρίτη πληθαίνουν, αυξάνονται, ειδικά σε μια περίοδο υγειονομικής κρίσης και πανδημίας. Οι εθελοντικές αιμοδοσίες αυξάνονται, ωστόσο αυξάνονται πάρα πολύ και οι ανάγκες. Γι' αυτό σας ευχαριστούμε που μας δίνετε αυτό το βήμα για να κάνουμε μια έκκληση στους εθελοντές αιμοδότες από όλες τις ομάδες αίματος να έρθουν κοντά στις αιμοδοσίες. Ο σύλλογός μας έχει 10 χριστουγεννιάτικες αιμοδοσίες αυτό το μήνα. Να προσέλθουν, γιατί πραγματικά κάθε μονάδα αίματος είναι πια πολύτιμη. Έχουν αυξηθεί οι ανάγκες, κυρία Γεργιανάκη, για αίμα τους τελευταίους μήνες. Έτσι ακριβώς. Ξέρετε, κάθε τέτοια περίοδο χριστουγεννιάτικη, πάντοτε οι ανάγκες ήταν ιδιαίτερα αυξημένες. Φανταστείτε τώρα, υπό αυτές τις συνθήκες τις δύσκολες που περνάμε όλοι, οι ανάγκες είναι ακόμα μεγαλύτερες. Οι αιμοδότες πολλές φορές βιώνουν ανασφάλεια, φόβο, νιώθουν άσχημα στο να προσέλθουν στα νοσοκομεία. Οπότε πραγματικά δίνεται η ευκαιρία και μέσω του Συλλόγου και μέσω ανοιχτών αιμοδοσιών να προσέλθουν. Η αιμοδοσία είναι μια ασφαλέστατη διαδικασία. Τηρούνται όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Επομένως, δεν συντρέχει κανένας λόγος φόβου και ανασφάλειες να έρθουν κοντά οι αιμοδότες να χαρίσουμε από κοινού ζωή. Κυρία Γεργιανάκη, για να κλείσουμε, θέλω λίγο να απευθύνετε ένα κάλεσμα και να πείτε στους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν και θέλουν να δώσουν αίμα, πού πρέπει να απευθυνθούν. Οι αιμοδοσίες του αιματοκρίτη μπορείτε να μπείτε στο, μπορούν οι τηλεθεατές να ενημερωθούν για τις ακριβείς ημερομηνίες στη σελίδα μας αιματοκρίτης.gr, και φυσικά κάθε Σάββατο είμαστε έξω από το Δημαρχείο Ηρακλείου. Μάλιστα. Το ωράριο έχει διευρυνθεί, ξεκινάμε από πολύ πρωί στις 9 μέχρι τις 1:30 μπορούν να προσέλθουν για να χαρίσουμε ζωή πραγματικά. Κυρία Γεργιανάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Ραντεβού λοιπόν το Σάββατο έξω από το Δημαρχείο για όποιον θέλει να δώσει αίμα με ασφάλεια. Έτσι ακριβώς. Σας ευχαριστούμε θερμότατα. Να σας ευχαριστήσω πολύ.